κάνει ένα μακρινό shoot out. Στο 17ο λεπτό δεύτερο μηχρόνου. 2-0 η ομάδα. Με σκόρες τον Κούι στο 38 κεφαλιά με το corner του Κουσουλάκη και στο 54 με πέναλτι του Μαύρου που είχε κερδίσει η ελληνική ομάδα μετά από ένα χέρι του Ντάξ. Γαλάκος. Μαύρος. Μάλια άστοχη. Κυράστας. Για το Γαλάκο που μαρκάρτη αντικανονικά και που κερδίζει ένα φάουλ. Ενώ βλέπουμε τον Αναστόπουλο να ζεσταίνεται που λένε. Και τον Καψί να ετοιμάζει να χτυπήσει το φάουλ. Πάνω στους μπάκα. Γαλάκος. Offside. Ο Κουσουλάκης. Ιωσήφιδης. Κούις. Μαύρος. Νέο Μαύρος. Να ο Μαύρος. Θέλει να περάσει την μπάλα για τον Κωστίκο. Παρέμβαση της άμυνας του Λουξεμβούργου, αντεπίδεση με τον Ράιτερ. Επέμβαση του Καψί. Ιωσήφιδης. Λιβαθινός. Κούις. Μαλλιά στον κοινό χώρο. Και ο Βάγκνερ γυρίζει στον Μος. Πάντα η βροχή που πέφτει. Πολύ δυνατή. Ενώ βλέπω τον Σοφιανίδη να ετοιμάζει τον Αναστόπουλο και τον Λουί Πιλό, τον άλλο χαφ, μεγάλο χαφ της Ανταρλιέγης, της επαγγελματίας και που είναι προποντής της Εθνικής Λουξεμβούργου, να ετοιμάζει τον Μενιέ. Θα βγει ο Κουσουλάκης για να μπει ο Αναστόπουλος. Δηλαδή θα παίξει με τρεις κυνηγούς η ελληνική ομάδα. Ο Κούις, ο Ντρέσο, ο Λάγκερς. Η μπάλα για τον Γκύρες. Η σέντρα του Γκύρες. Την παλιά του Ντομένικο. Και θα κόψει ο Καψής. Και θα σώσει ο Καψής την ελληνική εστία από ένα σούτ που έκανε ο Λάγκερς. Σε μια οπωσδήποτε όχι και πετυχημένη, κάθε άλλο μάλιστα παρά πετυχημένη μικροέξοδο του Σαρκάνη. Το σούτ του Λάγκερς μέσα στην περιοχή λίγο πλάγια και ο Καψής σχεδόν πάνω στη γραμμή διώχνει τον κίνδυνο για να, στην εξέλιξη φάσης να γίνει το corner, το τρίτο corner του Λουξεμβούργου στο δεύτερο αυτό ημίχρονο. Πάμε λοιπόν στο σούτ του Λάγκερς μετά από την παλιά του κύριου. Και αυτή τη στιγμή ο Σέρτς, ο Ελβετός διετής Σέρτς φυρίζει στη λήξη του αγώνα, στο τέταρτο της αγώνα την προκριματική τη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Η ελληνική ομάδα σημειώνει την τρίτη της νίκη, είχε κερδίσει 1-0 το Λουξεμβούργο, 1-0 στην Κοπεχάγη τη Δανία. Κερδίζει σήμερα το Λουξεμβούργο 2-0, δηλαδή με το σκορ του πρώτου αγώνα στη Θεσσαλονίκη. Έχει 6 βαθμούς για την ελληνική ομάδα σκόρες, επαναλαμβάνω, ο Κούις με κεφαλιά στο 38 και ο Μαύρος με πέναλτι στο 54. Το ραντεβού για την ελληνική ομάδα στο δρόμο της προς το παγκόσμιο κύπελλο στα τελικά στην Ισπανία το 82. Το άλλο ραντεβού, το προσεχές ραντεβού είναι στις 29 του Απριλίου το Split με το μεγάλο αντίπαλό της στο δρόμο αυτό που οδηγεί στο Μουντιάλ τελικά στη Γιουγκοσλαβία. Κυρίες και κύριοι, και κύριοι, από το μεγάλο Δουκάτο, καλό σας βράδυ.